Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα. Και σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ ζωντανά στο τηλεφός για να συνομιλήσουμε μαζί σας, να συνομιλήσουμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον ιατρό, τον συνεργάτη της εκπομπής μας, για το σημερινό θέμα της ζωντανής αυτής εκπομπής. Το θέμα λοιπόν έχει να κάνει στην σημερινή εποχή, στη σημερινή ζωντανή εκπομπή με την κατάθλιψη και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε μέσα από την πίστη στο Θεό όλα τα ψυχικά νοσήματα. Πριν προχωρήσουμε στον σημερινό καλεσμένο, τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της εκπομπής, που μπορείτε λοιπόν στην πορεία της εκπομπής να μας παίρνετε τηλέφωνα για να συνομιλήσουμε ζωντανά μαζί σας, απλά να σκιαγραφίσω με 2-3 λέξεις τι θα συζητήσουμε σήμερα. Αυτό που βλέπουμε στην σημερινή εποχή, στην καθημερινότητα, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι σκυθρωπά πρόσωπα, είναι η απογοήτευση, είναι η μελαγχολία, όλα αυτά τα πρόσωπα να ενυπάρχουν γύρω μας και γύρω από τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, είδαμε όλοι ότι ένας μεγάλος γερμανός ποδοσφαιριστής αυτοκτόνησε γιατί δεν είχε ελπίδα στον Θεό, γιατί δεν είχε ελπίδα για να συνεχίζει να ζει. Έτσι λοιπόν η αυτοκτονία, ένα μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα των νέων ανθρώπων, διότι έχουν χάσει την πίστη στον Θεό, έχουν χάσει την αισιοδοξία, έχουν χάσει την χαρά, έχουν χάσει όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά, όπως θα δείξουμε στην πορεία της εκπομπής, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικότητας, όταν εγκατοικεί στον άνθρωπο που τον αναζητεί, τότε από τα βασικότερα χαρίσματα που τον πρικίζει είναι η χαρά, η αγάπη, η ελπίδα, η αισιοδοξία. Που και μέσα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ο μεγάλος φιλόσοφος ο Αριστοτέλης, μέσα από τα ηθικά νικομάχια, μιλάει για την ευδαιμονία, μιλάει για τη χαρά, μιλάει ότι η χαρά ουσιαστικά είναι η υγεία της ψυχής. Ο Δημόκριτος σχετίζει την χαρά με την ψυχή. Έτσι λοιπόν και ο Σοκράτης μας μιλάει λοιπόν για τις αρετές, μας μιλάνε για τη σύνδεση της ευτυχίας με την χαρά, με όλες αυτές τις αρετές. Επίσης ο Πασκάλ, ένας μεγάλος επιστήμονας, μιλάει ότι μέσα από τον Θεό, μέσα από την πίστη προς τον Θεό, ουσιαστικά ο άνθρωπος βρίσκει την χαμένη του αισιοδοξία και την χαμένη του ελπίδα. Και καταλήγοντας, για να προχωρήσουμε και να περάσουμε τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, και ο Μπος, ένας μεγάλος Γάλλος λογοτέχνης, και ο Μαρσέλ, ένας εξίσου πολύ σημαντικός φιλόσοφος της εποχής μας, όταν κάποια στιγμή, μετά από κάποια χρόνια, κατάλαβαν και συνειδητοποίησαν ότι η ύπαρξη του Θεού είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο μέσα στη ζωή τους, στο προσωπικό τους ημερολόγιο έγραψαν για αυτή τη μεταστροφή στην πίστη προς τον Θεό χαρά, 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 θέλοντας να δείξουν ότι η πίστη προς τον Θεό φέρνει την χαρά και την αισιοδοξία. Και καταλήγοντας λοιπόν, ρωτήσαν κάποια στιγμή τον Μόργαν, τον Τζον Μόργαν, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Αμερική, γιατί, το ρώτησαν δημοσιογράφους, και ο Μόργαν του είπε γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον πλούτο, και αυτός απάντησε ότι επειδή θεωρούν πολλές φορές λανθασμένα οι περισσότεροι άνθρωποι του πλούτου συμβαίνει την ευτυχία. Εγώ κατάλαβα στην πορεία των χρόνων ότι δεν είναι αυτός ο λόγος, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή τα χρήματα σε πολλές περιπτώσεις δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά η πίστη στην ύπαρξη του Θεού φέρνει την ευτυχία, φέρνει την υπομονή και φέρνει την αισιοδοξία. Σας παρουσιάζω λοιπόν τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό, έναν άνθρωπο βαθιστόχαστο με βαθιές φιλοσοφικές και θεολογικές γνώσεις, με ένα πολύ σημαντικό συγγραφικό έργο, και μέσα από τις πολύ ωραίες και επικοδομητικές εκπομπές του ενώσαμε τις δυνάμεις μας εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας αυτή, που έχουμε ως βασικό γνώμονα να παρουσιάσουμε στο αθηναϊκό κοινό όλες αυτές τις αλήθειες του Ευαγγελίου και των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Κύριε Ατζακλή,
Να σας καλησπερίζω και σήμερα. Και εγώ να καλησπερίσω με τη σειρά μου και εσάς κύριε καθηγητά μου και τον κόσμο που μας παρακολουθεί, τους κυρίους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν, τους εν Χριστώ αδερφούς οι οποίοι συνδράμουν και στην εκπομπή με τα τηλεφωνήματά τους, τα οποία τα θεωρούμε και τελείως απαραίτητα, γιατί στολίζουν την εκπομπή μας, ακούγονται και άλλες φωνές, ώστε δεν είμαστε, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφραζόμαστε έτσι προς άλλους ανθρώπους, να μην είμαστε, δεν αισθανόμαστε μόνοι μας, να μην αισθανόμαστε καμία απομόνωση, διότι, συγγνώμη, αυτό το αίσθημα της μονώσεως και της κυριαρχίας του εγώ μέσα στον άνθρωπο είναι εκείνο που τον οδηγεί στο απονοημένο διάβημα, όπως είναι ο δυστυχής αυτός άνθρωπος, ο Γερμανός, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του, η οποία ζωή είναι τόσο πολύτιμο αγαθό, αν το σκεφτούμε, που οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία και μια, να αισθανόμαστε χαρά ότι ζούμε, διότι ο Θεός μας γι' αυτό μας έδωσε τη ζωή, για να εκπληρώσουμε αυτή τη χαρά μέσα στη ζωή μας. Να ζούμε ευχαριστιακά, κάθε στιγμή να ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι μας συμβαίνει. Και όχι μόνο για τα καλά, αλλά και για τις άσχημες στιγμές. Όπως και ο Άγιος Ιερός Χριστός το μας είπε πεθαίνοντας, μέσα σε κακουχίες και σε βάσανα, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε. Δηλαδή ευχαριστώ τω Θεώ για όλα όσα έκανε για μένα, για ό,τι μου έδωσε. Και όπως λέγαμε και σε μια άλλη εκπομπή μας, αγαπητέ κύριε Φουδουλάκη, είναι σαν να κερδίζει το πρώτο λαχείο εκείνος ο οποίος έρχεται στη ζωή και παίζοντας όχι μόνο στην Ελλάδα το πρώτο λαχείο, αλλά παγκοσμίως. Τι θέλω να πω. Είναι τόση μεγάλη επιτυχία το να γεννηθεί ένας άνθρωπος συγκριτικά με τα τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια όντα που υπάρχουν εκτός των ανθρώπων, τα οποία είναι κατωτέρας κατηγορίας όντα, όπως είναι τα ζώα, τα μικρά και τα μεγάλα, αλλά και ακόμα τα μικροσκοπικά. Και αυτά ζωντανά είναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί ένα ζώο, ένας βάτραχος, ένα άλογο, ένα οτιδήποτε. Κι όμως είχαμε την τύχη αυτή, την εύνοια του Θεού να γεννηθούμε άνθρωποι. Είναι μεγάλο πράγμα το να έχουμε Πατέρα μας τον Θεό και να το αισθανόμαστε αυτό. Και όπως είπατε, η αγάπη που είναι η κορονίδα των αρετών, αυτό το συνέστημα της αγάπης μέσα μας, μας ευεργετεί την ψυχή και μας κάνει να αισθανόμαστε όχι υπερήφανοι μόνο που είμαστε, αλλά ευγνώμονες που έχουμε γεννηθεί άνθρωποι. Γι' αυτό στιγματίζεται και σαν μεγάλη αμαρτία η αυτοκτονία, γιατί θεωρείται αχαριστία προς το πρόσωπο του Θεού, του Δημιουργού μας. Πριν προχωρήσουμε και να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο θα αναλύσουμε στην αρχή της εκπομπής, οι τεχνικοί του σταθμού μας θα βάλουν και τα τηλέφωνα της εκπομπής, το 211-317-01, 211-317-02, που στην πορεία της εκπομπής μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο για μία ώρα περίπου, να συνομιλήσουμε ζωντανά μαζί σας, να ερωτήσετε ή να καταθέσετε τις απόψεις σας, να αν θέλετε να ρωτήσετε για κάποια θέματα φιλοσοφικά, θεολογικά, ιατρικά τον κύριο Ατζαγλή, όποια εσείς θέματα επιθυμείτε, να συνομιλήσουμε μαζί σας, καθώς η ζεστή επικοινωνία που υπάρχει εδώ κάθε Πέμπτη είναι αυτό που μας βοηθάει και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε αυτές τις εκπομπές. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Ατζαγλή να αναλύσουμε στο σημείο αυτό, αυτό που είπα και στην εισαγωγή, ότι τα χαρίσματα, ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά, είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία. Να το αναλύσουμε λίγο για να δείξουμε, βεβαίως, όταν λέμε χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να πούμε δύο στοιχεία, τι είναι το Αγίου Πνεύμα και όλα αυτά. Η χαρά είναι το κυρίαρχο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου, διότι οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος είναι προς ευχαρίστησή του. Προσπαθεί απεγνωσμένο άνθρωπος από τη στιγμή που αισθάνεται τον εαυτό του να ευχαριστηθεί με αυτόν τον κόσμο που τον περιβάλλει. Άλλος ευχαριστιέται με την οικογένειά του και του περιβάλλον, άλλος με τις παρέες του, άλλος με τα διαβάσματά του κλπ. Ο καθένας έχει τα δικά του χόμπι, ας τα πούμε έτσι. Δεν είναι ελληνική λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει τις δικές του, ας πούμε, ευχάριστες ώρες. Βεβαίως. Ας ακούσουμε ένα τηλέφωνο και προχωρήσουμε. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λέγεται. Με ακούτε, καλησπέρα σας. Μας ακούτε. Εγώ σας ακούω πολύ καλά, εσείς με ακούτε. Ναι. Ακούγομαι. Ναι, μας ακούτε. Εγώ σας ακούω. Εσείς ναι, με ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα. Πολύ καλά. Σας ακούω. Καταστάθηκε. Λοιπόν, ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το ωραίο θέμα που θέσατε στη συζήτηση και έχει μεγάλη επικαιρότητα το θέμα με τις ημέρες που διάρκουμε αυτόν τον καιρό. Και αν είτε πώς αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή την επικαιρότητα του θέματος. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Βεβαίως, σας ακούμε. Καταρχήν, ως άνθρωποι, οφείλουμε στον Πατέρα προς τον Πανάγκο Θεό
να τον εμπιστευόμαστε, γιατί μας χάρισε τον δρόμο της ζωής. Και ξέρετε, όταν δεν τον εμπιστευόμαστε τον Θεό, ο Θεός θλίβεται. Σφαλώς. Η δε θλίψη του Θεού, επειδή ο Θεός υπάρχει και μέσα μας, μας γεμίζει κατάθλιψη της θλίψης του Θεού. Είναι δηλαδή ένα μπούμεραγκ αυτό. Η ακαρισία που έχουμε στον Θεό επιστρέφει ως θλίψης του Θεού και κατάθλιψης σαν φαινόμενο της ψυχιατρικής επιστήμης. Καλά το προσεγγίζετε. Καλά το προσεγγίζω. Ναι. Και θα σας πω σε όλους και στους παρισταμένους εκεί και σε αυτούς που μας ακούνε, αυτές τις ημέρες είμαστε θλιμμένοι οι Έλληνες. Είμαστε θλιμμένοι οι Έλληνες και θα πάθουν κατάθλιψη και εκείνοι οι αχάριστοι, οι οποίοι είπατε για το Άγιο Πνεύμα εσείς. Εγώ θα πω και θα παραλύσω για το Πνεύμα των Ελλήνων, γιατί πράγματι ο Θεός έδωσε την ευλογία στους Έλληνες να σκέφτονται. Να σκέφτονται πνευματικά. Με το ίδιο πνεύμα, που χαροποιεί ο Θεός κάθε λαό του κόσμου, χαροποιεί και τους Έλληνες. Θα σας πω όμως το εξής. Οι Έλληνες ήταν εκείνοι οι οποίοι τις επιστήμες τις καταξίωσαν, τις έγραψαν και τις δίδαξαν. Βεβαίως. Οι Έλληνες είναι εκείνοι οι οποίοι την φιλοσοφία την ανέδειξαν. Οι Έλληνες είναι εκείνοι οι οποίοι ανέδειξαν την αστρονομία, τα μαθηματικά, σωστά, το πυθαγόριο θεώρημα, τη δημοκρατία, τα πολιτεύματα, τις αρχές του σύγχρονου κόσμου. Από τότε τις είχαν αναδείξει οι Έλληνες, φυσικά με τη χάρη του Θεού. Έτσι. Όμως όλοι αυτοί οι λαοί, οι αχάριστοι λαοί που πήραν τους Έλληνες τα πάντα, που είναι πνευματική ιδιοκτησία των Ελλήνων αυτό, όπως και το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Όταν εμείς το Άγιο Πνεύμα δεν ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε αχάριστοι, τα ίδια συνδέεται και με αυτούς τους αχαρίστους, οι οποίοι πήραν το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική σκέψη, τα ελληνικά μαθηματικά, τις ελληνικές αξίες να χρησιμοποιήσουν για τον εαυτό τους, με αντάλλαγμα μηδέν. Και γιατί το λέω το αντάλλαγμα μηδέν? Αυτές τις ημέρες ο Αλμούνια ζητάει από την Ελλάδα να πληρώσει και να πληρώσει και να πληρώσει, όταν ο ίδιος ο Αλμούνια και οι ίδιοι συμπατριώτες του και η παγκόσμια κοινότητα δεν πλήρωσε ποτέ στην Ελλάδα τα πνευματικά δικαιώματα που χρησιμοποιούν τις επιστήμες και το πνεύμα των Ελλήνων. Παγκοσμίως όλος ο κόσμος χρησιμοποιεί το πνεύμα των Ελλήνων. Αυτοί λοιπόν οι αχάριστοι, αυτοί οι αγνώμονες, αυτοί που έρχονται και ζητούν και τα ρέστα από τους Έλληνες, εμείς θλιβόμαστε για τη συμπεριφορά τους, από την αχαριστία τους. Και όταν πάθει θλίψη ο ελληνικός λαός, να ξέρετε και η Ελλάδα ολόκληρη, και εκείνοι θα υποφέρουν. Έτσι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την κατάσταση που περιέγραψα και με εμάς τον καθένα προσωπικά. Σωστό. Η σχέση μας με τον Θεό. Ο Θεός μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα, μας έδωσε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε, μας έδωσε την δύναμη να σωζόμαστε. Έτσι. Και εφόσον δεν τον ευχαριστούμε, η θλίψη του Θεού ελοχεύει μέσα μας ως κατάθλιψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να καλά που είναι όλοι αυτοί οι αχάριστοι. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και αντίστοιχα όλοι οι άλλοι λαοί που έχουν προεκλογηθεί από τους Έλληνες να ευχαριστούν τους Έλληνες και να επιστρέψουν αυτά όλα τα οποία κατάκλεψαν και δεν έδωσαν ποτέ καμία αποζημίωση στον ελληνικό λαό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λέγαμε, κύριε Τσακλή, πριν το τηλέφωνο, για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ναι, ότι η χαρά. Θα απαντήσουμε και. Ναι, βέβαια να απαντήσουμε και να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει. Να απαντήσουμε. Ναι, όχι, πέστε μας. Ναι, αυτό δηλαδή ήθελα να πω. Γιατί σε πολλά σημεία βλέπουμε της Καινής Διαθήκης παρουσιάζεται πολύ σοφά μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο ότι ο άνθρωπος που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα αισθάνεται μια χαρά, μια αισιοδοξία, κάτι που το βλέπαμε στα πρόσωπα των Αγίων Γερόντων, όπως έχουμε παρουσιάσει την βιογραφία τους και στοιχεία από τα θαύματά τους στις προηγούμενες εκπομπές, και βλέπαμε λοιπόν τη φωτεινότητα, την χαρά που πολλές φορές αισθανόντουσαν πόνο, ασθένειες πολύ βαριές και σημαντικές, όμως είχαν χαρά. Και αν δούμε, καταλήγοντας και τον βίο του Αγίου Αντωνίου, βλέπουμε ότι μέσα από το βίο του ένα χαρακτηριστικό γνώσμα του Αγίου Αντωνίου ήταν η χαρά. Και πολλές φορές και οι μάρτυρες, αν δούμε, θα δούμε ότι κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου αισθανόντουσαν χαρά. Έχουμε ένα τηλέφωνο, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η πίστη σε όλη από την κατάθλιψη διάβασε τώρα για πάντα από την Βεβαίως. Δουλειά μου. Και για να είμαι ειλικρινής, και εγώ σήμερα βέβαια στην απόγνωση. Αλλά σηκώθηκα. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα που φύγεται. Και όλοι περιβαλλόμαστε, όπως και εγώ, από ανθρώπους που έχουν για να είμαι ειλικρινής κατάθλιψη. Κάποιος που παίρνει κάποια φάρμακα, κάποιος που παίρνει ναρκωτικά, κάποιος που έχει αρμοσχολία, νομίζω από κοπέλες που έχουν απογοήτευση, για να είμαι και ειλικρινής. Όμως, εδώ λοιπόν, με μια κεφαλαία γράμματα, εδώ έρχεται η πίστη στον
σώζει όπως έσωσε τόσους. Αλλά χρειάζεται όμως πολλά κάποιος να παρακινήσει τον απογοητευμένο. Είναι το χέρι του Θεού, πιστεύω, που θέλει κάποιον να μας στηρίξει, αρκεί να θελήσουμε κι εμείς οι ίδιοι να σηκωθούμε. Έτσι είναι. Υπάρχουν πολλοί που έχουν κάνει όμως κέρδηση αυτοκτονία, και θέλω να πούμε. Όπως παραδείγματος χάρη κάποιος άνθρωπος που παίρνει αλκοόλ. Κάποιος κακός άνθρωπος που κάνει, που απολύει παραδείγματος χάρη κάποιον και προσφέρει την αυτοκτονία. Είναι και αυτοί άνθρωποι που κάνουν κακό και στον εαυτό τους έμεισα. Τελικά το θαύμα της πίστης πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει και σχετικό βιβλίο, αλλά θυμάμαι ποιος το έχει γράψει. Ήθελα να πω ότι η πίστη στον Θεό, πρέπει να έχουμε πίστη ότι μετά την καταιγίδα θα έρθει ο ήλιος. Έτσι. Πολύ καλά σε αυτό το βιβλίο. Αυτό μου έμεινε. Από ένα βιβλίο μου έμεινε ότι που διάβασα ότι η πίστη ότι μετά την καταιγίδα θα έρθει ο ήλιος και ότι η πίστη μετά το τούνελ θα έρθει η άνοιξη. Δηλαδή στενή και τεθλιμμένη οδός, αλλά η πίστη στον παντοδύναμο Θεό σώζει. Σίγουρα. Εμείς αυτό προσπαθούμε να απαντήσουμε γιατί υπάρχει κατάληψη, ποια είναι τα αίτια της κατάληψης σημερινή κοινωνία και να δώσουμε και απαντήσεις. Γιατί στην εποχή μας ουσιαστικά παρατηρείται το κακό, υπάρχουν πολλοί που λένε γιατί υπάρχει κατάληψη, λίγοι είναι αυτοί που προτείνουν και λύσεις. Ναι, σωστά. Θα ήθελα να πω το εξής για τον προηγούμενο αγαπητό φίλο που μας πήρε, ο οποίος πολύ σωστά είπε για τους ξένους οι οποίοι έχουν ένα είδος αχαριστίας απέναντι, μα η αχαριστία των ξένων και ειδικά των Ευρωπαίων δεν είναι μόνο στο πρόσωπο των Ελλήνων, δεν είναι στο πρόσωπο των φιλοσόφων, στο πρόσωπο των πατέρων της Εκκλησίας, όλων αυτών οι οποίοι ανέπτυξαν τον πολιτισμό μας, αυτόν τον πολιτισμό που σήμερα ο πολιτισμένος κόσμος έτσι αισθάνεται ότι οι Έλληνες συνέβαλαν σε αυτό, αλλά πρωτίστως είναι αχάριστοι απέναντι στον Θεό. Εάν δεν ήταν ο Αλμούνια, όπως τον είπε, και οι διάφοροι άλλοι αχάριστοι απέναντι στον Θεό, δεν θα ήταν αχάριστοι και απέναντι στους γονείς τους και στους δασκάλους τους. Όταν ένας άνθρωπος είναι ευχαριστιακά διατιθέμενος απέναντι στον Θεό, τίθεται ευχαριστιακά και προς τους γονείς του και προς τους δασκάλους του. Διότι σε αυτούς χρωστάμε πάρα πολλά. Για σκεφτείτε πόσο οι γονείς μας πόνασαν και αγωνίστηκαν να μας αναστήσουν σε αυτόν τον κόσμο. Για σκεφτείτε οι δάσκαλοι πόσες θυσίες έκαναν με πόση προσπάθεια, ιδίως οι παλιότεροι άνθρωποι που δεν είχαν και πολλά χρήματα. Έχουμε πάλι τηλέφωνο. Ναι, σας συνεχίσουμε. Ναι. Ας πάρουμε τη γραμμή. Ναι, ναι σας ακούμε. Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Η ευθανασία θεωρείται αυτοκτονία? Η ευθανασία είναι ένας έμεσος τρόπος για να κάνει κάποιον δολοφόνο. Θα μπορούσε ο ίδιος που θέλει να μην ζήσει άλλο, να πάρει αυτός κάποια φάρμακα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτοδούλος. Αλλά τώρα βάζουμε τους νοσοκόμους και τους γιατρούς να τους δίνουμε. Γι' αυτό διαφωνούμε πάρα πολύ στο θέμα της ευθανασίας. Και μπορεί να γίνει και θαύμα μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή κάποιον και μπορεί να γίνει και θαύμα. Που κάποιον το θεωρεί ξεγραμμένο. Μια έμεση αυτοκτονία είναι και η αθανασία. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή και έτσι έχουμε δει πολλά θαύματα. Κάποιον που επιστήμη, γιατί θεωρούν ότι αυτό σίγουρα πεθαίνει, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό. Υπάρχουν φάρμακα σήμερα που δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο ασθενής ταλαιπωρείται τόσο πολύ από πόνους. Υπάρχουν παυσίπονα τρομερά δυνατά, πάρα πολύ δυνατά παυσίπονα σήμερα υπάρχουν, τα οποία μπορούν και τους πόνους ακόμα των οστέων από μεταστάσεις καρκίνων κλπ. Που είναι πιο δύσκολες έτσι, και πόδινες καταστάσεις, να τις καλύψει. Επομένως, ναι, έχουμε και άλλο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι, εγώ μιλάω. Ναι. Εσείς, και έχετε και δυνατή φωνή. Ήθελα να ρωτήσω το κάπνισμα είναι σαν αυτοκτονία. Πώς? Το κάπνισμα λέει, αν θεωρείτε... Επειδή θα μειωθούν λογικά... Για απαντήστε. Ή το κάπνισμα. Ξέρετε, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά το ερώτημα. Είπατε για το κάπνισμα. Θα μας απαντήσει και ο γιατρός, ο κ. Σατζακλής. Αλλά αυτό που απλά μπορώ να πω με δύο λέξεις είναι ότι κάθε τι που βλάπτει το σώμα, γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μία φθορά, σιγά σιγά είναι μία αυτοκτονία. Δεν είναι μία αυτοκτονία όπως πάω πέφτω το μπαλκόνι, ναι. Όμως σιγά σιγά κάθε τι μια φθορά, που, είναι μία φθορά του σώματος που προκαλούμε με κάποιο τρόπο, σίγουρα δεν είναι κάτι σωστό. Σίγουρα αυτό που επισυμβαίνει είναι μια σημαντική αμαρτία. Αν με καλύψατε. Μου ευχαρίσει ο Θεός 70 χρόνια ζωής και εγώ με το κάπνισμα τα κάνω 60, δεν είναι σαν αυτοκτονία? Ναι, αυτό ναι. Ίδιο σας είπα και εγώ. Είναι μια κατάχρηση του πλούτου της υγείας που έχει ο κάθε άνθρωπος.
πρέπει να την περιφρουρεί την υγεία του. Δεν έχει δικαίωμα να καταστρέφει την υγεία του άνθρωπος. Τώρα για την ευχαρίστησή του, μπορεί να κάνει μια μικρή χρήση του κρασιού, της μπύρας του κλπ. Αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό το στεναφθείρι. Δηλαδή πρέπει να βρει ο καθένας τη ζυγαριά, εκείνο που πρέπει και είναι απαραίτητο και καλό. Και το φαγητό ακόμα, η πολυφαγία είναι μια έμεση αυτοκτονία, δεν είναι? Εφόσον ο άνθρωπος παχαίνει και καταστρέφει την σίγουρα, υγεία του. Σίγουρα, κάθε τι, ναι, ναι βεβαίως. Οτιδήποτε. Γι' αυτό και οι αρχαίοι λέγανε παν μέτρων άριστον. Αν το λέω καλά. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς συγχαρητήρια που παίρνετε και μας εμψυχώνετε και από την μία μεριά και από την άλλη προσθέτετε και εσείς ένα λιθάρι σε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, όποιος δεν ευχαριστεί το Θεό και δεν ζει ευχαριστιακά, στην Ευρώπη πλέον έχει σταματήσει αυτή η λατρεία του Θεού. Οι εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε οίκους μουσικών εκδηλώσεων κλπ. Και επόμενο είναι να μην αισθάνεται και φεύγει από τη σωστή του ενέργεια ο άνθρωπος, φεύγει από την διανοητική του κατάσταση και δεν καταλαβαίνει και ποιοι άνθρωποι τον ευεργέτησαν. Βεβαίως, οι Έλληνες, αν τιμούμε το όνομα Έλληνες, και όσοι το τιμούμε, αν το τιμούμε, θα πρέπει να έχουμε μια στους πνευματικούς ανθρώπους της ανθρωπότητας μια εξέχουσα θέση. Διότι είμαστε απόγονοι ηρώων, μαρτύρων και σοφών. Επομένως, αφού έχουν πάρει τόσα από εμάς, θα πρέπει οπωσδήποτε και αυτοί να σκέφτονται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σας έλεγα και πρόσφατα, με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δώσαμε τόση ψυχή και τόσο αγώνα και τόσο αίμα σε αυτή την κατάσταση, που θα έπρεπε μόνο γι' αυτό να μας ευγνωμονούν πολύ. Έχουμε τηλέφωνο πάλι. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Ακούω την εκπομπή σας αυτή τη στιγμή και αναφέρεστε στο θέμα ότι η πίστη σώζει την κατάθλιψη. Ναι. Ναι, σωστό, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πραγματικά, και ότι ζούμε σε τέτοιους άσχημους καιρούς που η κατάθλιψη χτυπάει πάρα πολύ άσχημα τους ανθρώπους και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια που επικρατεί για το μέλλον και διάφορες άλλες φοβίες και απελπισία. Πιστεύω όμως ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός ή γενικότερα ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το Ευαγγέλιο και αποκτάει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Βεβαίως εσείς τον είπατε τα χαρίσματα. Ναι. Το ίδιο είναι η καρπή. Αλλά αναφέρει ότι είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Το ίδιο είναι. Ναι, το ίδιο είναι. Που είναι, μας δίνει την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια. Εννέα καρπή. Ναι, εννέα. Λοιπόν, ότι ο χριστιανός ο οποίος έχει αποκτήσει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου είναι ένας ισορροπημένος χριστιανός και δεν πρόκειται ποτέ να υποφέρει από αυτό το κακό το πνεύμα της κατάθλιψης. Ναι. Προτείνω, ότι, αν είναι δυνατόν, έστω και λίγο να διαβάζουν κάθε μέρα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το έχουμε πει πολλές φορές, ώστε να αποκτήσουν αυτό το καρπό και να θεραπευτούν από αυτή την κακιά την ασθένεια. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Είναι μια πνευματική η άριστη, η τέλεια πνευματική τροφοδοσία είναι αυτό που λέτε. Το να μπορεί κανείς να έρχεται σε επαφή με το Λόγο του Χριστού καθημερινά. Είναι η τέλεια τροφοδοσία του Πνεύματος. Βεβαίως. Θα λέγαμε. Αγαπητοί λοιπόν τηλεθεατές, προχωρώντας στην εκπομπή, το θέμα που αναλύουμε, σημενίζονταν η εκπομπή όπως βλέπετε στις οθόνες σας, είναι η πίστη σώζει από την κατάθλιψη, η πίστη στο Θεό, η πίστη και στην μεσητεία των Αγίων, η πίστη στην Θεοτόκο. Όλη αυτή η πίστη μπορεί να μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει σε μία πνευματική αντίσταση απέναντι στις δύσκολες εποχές. Αυτό που συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουμε, κυρία Τζακλή, ναι, είναι η εκρίζωση κάποιων που προσπαθούν να βγάλουν το θρησκευτικό στοιχείο, προσπαθούν να βγάλουν τις αξίες, τις αρετές που ύμνησαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι, ύμνησε ο Αριστοτέλης μέσα από ένα περίφημο ύμνο του, τον ύμνο προς αρετή, ύμνησε και ο Σοκράτης που μίλησε στους νέους ανθρώπους της εποχής του για τις αρετές, την ύμνησε επίσης και ο Πλάτωνας και επίσης και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Έχουμε ένα τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας. Πολλές φορές θέλω να πάρω στην εκπομπή σας τηλέφωνο. Να είστε καλά. Θα θέλω να είστε λιγάκι ανοιχτοί, να σας πω. Υπάρχει και άλλη μορφή αυτοκτονίας, αυτοχειρίας.
η αποδοχή των πάντων, έτσι άκρητα. Δηλαδή, σε όλες τις επιστήμες μας, σε όλες, ας πούμε ότι είναι επιστήμες, έτσι για να δώσουμε έμφαση στον άνθρωπο που έχουν περάσει και το Θεό, όλες λοιπόν οι επιστήμες δέχτηκαν χωρίς έρευνες, δέχονται δηλαδή ό,τι τους λένε οι πονηροί. Λοιπόν, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτή την έρευνα, μην σκεφτείς έτσι, γιατί εμείς σε αγαπάμε, πάρ' την έτοιμη. Όποιος πει το παραμικρό ότι έχει ένσταση, διαφορετική γνώμη, α, είναι καταστροφολόγος, είναι αυτά. Λοιπόν, αγάπη, την κομμάτια θα την έκανα τρίψαλα. Και βλέπω ότι υπάρχει μέγιστο σφάλμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι κάνουν ένα λάθος, νομίζουν ότι αγαπούν. Κανείς δεν αγαπάει λοιπόν κανένα. Όσον αφορά τις μέρες αυτές, θα γίνει ένα εμβόλιο, γιατρέ. Προς τον γιατρό, κύριε Φουδουλάκη. Ναι, ναι, τον κύριο Τσακλή, λέτε. Ναι, Άξε, θα γίνει ένα εμβόλιο. Χωρίς να. Η ιατρική κοινότητα έχει κάνει ένα μεγάλο σφάλμα. Ενώ υπάρχει και νομική διαδικασία μέσα εκεί για αυτό το εμβόλιο, δεν είδα να χρησιμοποιεί αυτές αυτά που τους δίδονται, ας πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, προσπαθώ να βάλω στο μυαλό μου αυτό που θέλω να σας πω. Εδώ και τρεις μήνες έχω στα χέρια μου από την Αυστρία κάποια μήνυση που έχουν κάνει. Και όποιος θέλει μπορεί να πάει στα δικαστήρια της Αυστρίας και στο τύπο εκεί να ανοίξει εφημερίδες να δει. Όταν το πούμε εδώ, πρέπει να είμαστε ότι φέρνουμε την καταστροφή. Λοιπόν, το εμβόλιο, γιατρέ, το εμβόλιο μέσα, όπως γνωρίζετε εσείς, βάζουν κάποια στοιχεία, μέταλλα, υδράργυρο και τον άλλο το μόλυβδο και κάποια έλαια. Όχι σε όλα τα εμβόλια, αλλά κυρίως σε αυτό, το οποίο εμβόλιο είναι χειρότερο και από την ασθένεια. Θέλουν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να εξαφανίσουν, κύριε Φουντουλάκη μου, το 63% του πληθυσμού. Οι Αυστριακοί, και τους χαίρομαι γι' αυτό, έκαναν κάποια πράγματα. Θα φτάσει, ήδη έχω στα χέρια μου από την ίδια την εταιρεία, η οποία άφησε στο Νέο Μεξικό 72 κιλά, γιατρέ μου. Και διέρευσαν και έτσι μεταδόθηκε αυτό, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι μέσα και απολογείται, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός που είναι βιολογικά τα όπλα τώρα. Δηλαδή πρέπει τώρα, μακάρι να είχα τη δυνατότητα να σας το στείλω, να το διαβάλετε. Ναι, να μας το στείλετε. Να μας το στείλετε. Μπορείτε να μας το στείλετε, δηλαδή μετά τέτοιες εκπομπής να κοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί όλα αυτά μας ενδιαφέρουν, ναι, και ειδικά το γιατρό. Γιατί είπαμε προηγουμένως με μέτρο και αυτό που μας πιάσει ένας πανικός. Βεβαίως. Μην έχουμε ένα πανικό, γιατί υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι ενημερώνουν κλπ. Τώρα με το εμβόλιο έχει γίνει μια διχογνωμία στον ιατρικό κόσμο. Τα πράγματα δεν είναι όσο φαίνονται τόσο. Ούτε η μία μεριά είναι τόσο δύσκολη, ούτε η άλλη. Δηλαδή, θα έχουμε ό,τι είχαμε και πέρσι, ό,τι ωραία. Είχαμε και πρόπερσι. Επειδή περιμένουμε κάποιο τηλέφωνο. Ναι, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε τηλέφωνο και. Α, έχουμε καινούργιο τηλέφωνο. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο. Ναι, για τα εμβόλια ήθελα να πω κάτι. Μάλιστα. Ότι ο αληθινός χριστιανός πρέπει να προσέχει, έτσι, να μην εμπιστεύονται τα κοσμικά βοηθήματα για την ασματική του υγεία. Πάνω απ' όλα είναι η ψυχική υγεία και να προσέχει, γιατί ζούμε σε μια εποχή η οποία η νέα τάξη πραγμάτων προσπαθεί να πλανήσει τον άνθρωπο με πολλούς τρόπους. Έτσι, έχω ακούσει ότι τα εμβόλια υπάρχουν παρενέργειες. Θα το προσέχετε αυτό, έτσι. Και κάτι άλλο, είχα πάει προηγούμενη την άλλη φορά και είχα μιλήσει για το θέμα του Αντικρίστου και δεν πρόλαβα να ακούσω το σχολιασμό σας. Έτσι, αν έχετε καλοσύνη, ήθελα να μου σχολιάσετε αυτή, ναι, την άποψη. Να μην ξεχνάμε ότι και ο Γιώργος Παΐσιος, έτσι, αν το θυμάμαι, ναι, ναι, είχε γράψει ένα φυλάδι πολύ τα σημεία των καιρών. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είχαμε στείλει κάποιο φάκελο. Είναι καταπληκτικό. Και μόνο με τρία θαυμαστικά. Θα πρότεινα να προσέχουμε καλή φώτιση, να κάνουμε προσευχή, ώστε να έχουμε ταπεινό πρόβλημα. Να απαντήσουμε, ναι. Θα πρότεινα αυτό το φυλάδιο να το κάνετε μερικές φωτοτυπίες και να το δώσετε σε γνωστούς και φίλους και όποιος μπορεί να το. Βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε ένα τηλέφωνο, να σας ακούμε. Εγώ θέλω να πω στους φίλους μας όλους απόψε ένα. Πιστεύετε εις τον έναν και μονογενή Θεό. Τον έναν και μονό Θεό, τον οποίο έχουμε μέσα στην Ορθοδοξία μας. Ναι, η πίστη σας θα σας σώσει. Πιστεύετε και θα σωθείτε. Ναι. Και από τα μικρόβια. Περασμένη Κυριακή αυτό λέει. Ναι, ναι. Πίστη σου σε σοκέσαι. Ακριβώς. Και από τα μικρόβια λοιπόν θα σωθείτε, αλλά και από τα μεγαλόβια των υπερδυνάμεων θα σωθείτε. Όταν ο Θεός είναι με θυμών, ουδείς καθημών. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε αδιαλείπτος το τηλεφός. Δεύτε, λάβετε φως από το τηλεφός. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο. Όχι, προς το παρόν. Όχι, προς το παρόν όχι.
Μπορούν και οι τεχνικοί να γράψουν, έχουμε το θέμα, τα ονόματά μας από κάτω και την ιδιότητά μας. Θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια σήμερα, κύριε Φουντουλάκη, για το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής, όπου έχει μια καταπληκτική έτσι, επαφή με τον Χριστό, με δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι ο Ιάιρος, που είναι άρχον της συναγωγής, ο οποίος πέφτει στα πόδια του Χριστού, η πρώτη εικόνα, και τον παρακαλάει να έρθει στο σπίτι του, διότι η κόρη του, η θυγατέρα του, είναι άρρωστη, βαριά και ετοιμοθάνατη. Είναι 12 χρονών η κόρη του. Η πρώτη εικόνα λοιπόν είναι αυτός ο άρχοντας γονατιστός στα πόδια του Χριστού. Βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο της κοινωνίας της Ιουδαϊκής. Τα ξεχνάει όλα μπροστά στον πόνο του, όπως και κάθε άνθρωπος ξεχνάει τα πάντα όταν βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ταπεινώνεται, γίνεται χαλή στην κυριολεξία μπροστά στον Χριστό και τον παρακαλεί και του λέει: Έλα στο σπίτι μου και κάνε καλά την κόρη μου, διότι κινδυνεύει να πεθάνει. Η δεύτερη σκηνή του Ευαγγελίου της Κυριακής μας είναι ότι μια γυναίκα μέσα στον πανικό που γίνεται εκεί γύρω από τον Χριστό, που τον εσυμπιέζουν κυριολεκτικά οι όχλοι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα λέγαμε σήμερα ο κόσμος, ο όχλος, ο λαός, εν πάση περιπτώσει, σε μια καλύτερη εκφορά του λόγου, πιο σύγχρονη, μάλλον, όχι καλύτερη, πιο σύγχρονη. Έχουμε τηλέφωνο. Ας πάρουμε το τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Χαίρετε. Πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ. Ο φίλος μας που ήμουν, δεν έκανε και γέλος να δείχνω. Μ' ακούσα, ακούγομαι καλά. Ναι, βεβαίως. Μου θύμισε εκείνον στο Άγιο Όρος του Μοναχό, τον ευλογημένο, που πέβαλε πάνω στη θάλασσα και πήγε κοντά στον επίσκοπο και του λέει, μα τι μου είπατε να λέω. Καλά, και του λέει, ό,τι θέλεις πες του λέει, εσύ δεν χρειάζεσαι. Τι είναι το καλό αυτό. Βλέπω πολύ αγαπητά πρόσωπα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε λοιπόν και πριν προχωρήσει ο κ. Τζαγκλής να παίρνετε τηλέφωνο. Ναι, έχουμε ένα τηλέφωνο, να σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Μια και ο κ. Τζαγκλής αναφέρθηκε στο θαύμα της κόρης του Ιαΐρου, αλλά και άλλα θαύματα των Αναστάσεων νεκρών από το Χριστό δεν έγιναν μόνο για να δώσουν χαρά στους τεθλιμμένους συγγενείς και φίλους. Ο Κύριος περισσότερο θέλει να ενισχύσει την αδύνατη πίστη μας στην αποδοχή μας περί της μελούσης Αναστάσεως νεκρών. Αυτό που λέτε είναι... Η κακότητα, ναι, ακριβώς κύριε Ζακλή, η κακότητα εκείνων που θρηνούσαν για το θάνατο της κόρης φαίνεται από τη στάση τους απέναντι στα λόγια του Κυρίου. Δεν πέθανε, αλλά η κόρη κοιμάται. Βέβαια, αφού η ψυχή είναι αθάνατη. Διερωτάται κανείς, πώς έγινε σε αυτούς αυτοστιγμή μεταβολή από το θρήνο του γέλωτα στους εμπέγους και κατεγέλων αυτού, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εξόχως εμφανής η απρέπειά τους αυτή. Δεν γνώριζαν ότι η Βίβλος τον θάνατο τον αναφέρει ως κοίμηση. Δεν γνωρίζαν ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει Ανάσταση νεκρού. Βεβαίως. Τους διαφεύγει η παλαιοδυθική, το παλαιοδυθιακό κείμενο του προφήτη Δανιήλ που λέει «Πολλοί από εκείνους που έχουν κοιμηθεί και βρίσκονται στους τάφους θα αναστηθούν. Άλλοι μεν, η ζωή αιώνιο, άλλοι δε σε ντροπή και χλεβασμό αιώνιο». Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Πριν προχωρήσετε, κύριε Τζαγκλή, μια κουβέντα λέω μόνο και θα προχωρήσετε. Λοιπόν, η πίστη σώζει την κατάληψη το σημερινό θέμα της ζωντανής εκπομπής. Το αναλύουμε μαζί με τον κύριο Τζαγκλή, τον γιατρό της εκπομπής, που εδώ κάθε Πέμπτη στις 7 μέχρι τις 8 αναλύουμε φιλοσοφικά, θεολογικά θέματα, θέματα πρακτικά, θέματα κοινωνικά, θέματα που εσείς θα ζητάτε. Και όπως και σήμερα, έτσι και κάθε Πέμπτη, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του τηλεοπτικού κοινού. Και επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε εντάξει μια επιμέρους ενότητα κάθε Πέμπτη. Ο κ. Τζαγκλής μας αναλύει και συνομιλούμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής που περνάει, που έχει περάσει, για να δούμε πράγματα και στοιχεία που στην εποχή μας πολλές φορές έχουν ξεχαστεί, γιατί πολλοί στην εποχή μας προσπαθούν να ριζώσουν, να ξεριζώσουν κάθε ελληνικό στοιχείο και την παράδοσή μας, και εμείς εδώ προσπαθούμε να επαναφέρουμε στη μνήμη όλων των τηλεθεατών στοιχεία μέσα από τους αρχαίους φιλοσόφους και μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, γιατί ο λόγος του Ευαγγελίου
ο λόγος του Ιησού Χριστού είναι αυτός που ουσιαστικά σώζει και οδηγεί την ψυχή σε μια γαλήνη, γιατί σώμα και ψυχή είναι δύο πράγματα τα οποία άριχτα συνυφασμένα, άριχτα συνδεδεμένα. Και καταλήγοντας, και θα μιλήσω τώρα ο κ. Τζακλής, μεγάλες προσωπικότητες της εποχής μας, όπως ήταν ο Ιονέσκο και ο Φραντς, ο ένας ήταν θεατρικός συγγραφέας και ο άλλος ήταν επίσης φιλόσοφος, σε πολλά σημεία μέσα τα κείμενά τους έδειξαν και παρουσίασαν μια μαχητικότητα εναντίον του Θεού, όμως από την άλλη πλευρά παρουσίαζαν ψυχικά νοσήματα, παρουσίασαν ψυχικά προβλήματα, και ενώ είχαν φτάσει σε ένα υψηλό στάδιο και σε υψηλό σημείο, όμως μέσα τους είχαν ένα συναισθηματικό κενό. Προσπαθούμε λοιπόν, επειδή και ο κ. Τζακλής είναι γιατρός, ασχολείται με ιατρικά θέματα, να δούμε και να εξετάσουμε τις πληγές που ενυπάρχουν στις ψυχές των ανθρώπων της εποχής μας και να παρουσιάσουμε και να δώσουμε λύσεις, που οι λύσεις αυτές είναι πάντα συνδεδεμένες με την Καινή Διαθήκη. Τώρα λοιπόν, πολύ ωραία το συνδέσατε αυτό με τον αξιόλογο αυτό, την αξιόλογη αυτή διασύνδεση μου έδωσε έτσι, μου άνοιξε τώρα στον ορίζοντα το δικό μου, τα λόγια σας κύριε Φουντουλάκη, και θυμήθηκα πολλά περιστατικά που μου συνέβησαν και εμένα στη διάρκεια της ιατρικής καριέρας, ας το πούμε έτσι, και γι' αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο πριν προχωρήσουμε στο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι αξιόλογο. Έχουμε φτάσει στην πρώτη σκηνή και πρέπει να πάμε να περάσουμε και στις άλλες τρεις. Είναι άλλες τρεις σκηνές που πρέπει να δούμε. Άλλες τρεις εικόνες μας παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής. Στο θέμα της κατάθλιψης, όπως λέγαμε προηγουμένως, δεν είναι η βασική αιτία μόνο, να το ξέρουμε αυτό, η απιστία. Υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν και μπορεί να πέσουν σε μια μικρού είδους κατάθλιψη. Γιατί? Διότι η κατάθλιψη δεν είναι μόνο ψυχολογικό αίτιο, το αίτιο της καταθλίψεως, είναι πολυπαραγοντική νόσος, δηλαδή. Και μπορεί να γίνει και από έλλειψη βιταμινών, ας πούμε. Μπορεί να γίνει από έλλειψη συντονισμού του νευρικού συστήματος ή μιας δυσπραγίας του κεφαλικού κυττάρου η κατάθλιψη. Δεν είναι πάντοτε δηλαδή, υπάρχει και οργανική κατάθλιψη. Έτσι, να μην το πάμε ότι είναι τελείως ψυχολογικό το φαινόμενο. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ο άνθρωπος που πιστεύει αντιμετωπίζει αυτό το γεγονός με πολύ μεγάλη πραότητα και μεγαλύτερη δύναμη. Ο άπιστος όμως πέφτει στην απόγνωση μερικές φορές, διότι δεν έχει αυτές τις βάσεις της υγιής, βάσεις για να στηριχθεί. Άρα λοιπόν η κατάθλιψη είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβεί ενίοτε, δεν είναι τελείως αμφίδρομος η αντίδραση, μπορεί να συμβεί όχι από απιστία μόνο του ανθρώπου και από έλλειψη ηθικών ερισμάτων και ψυχικών ερισμάτων, αλλά μπορεί και από σωματικούς λόγους να πάθει. Γι' αυτό να μην σκεφτεί κανένας χριστιανός ότι είναι αμαρτωλός επειδή έχει πάθει κάτι οργανικό. Έτσι, να μην το συνδέσουμε αυτό απόλυτα. Βεβαίως, και καλά κάνετε και το τονίζετε. Ναι, γιατί παλιά νομίζανε, οι αρχαίες δοξασίες ήταν ότι ο Θεός, λόγω των αμαρτιών μας δίνει πάντοτε. Είδατε και στο Ευαγγέλιο που λέει: ποιος αμάρτησε αυτός? Και λέει: δεν αμάρτησε αυτός, αλλά γίνουν φανερά τα έργα του Θεού. Έχουμε νομίζω πάλι γραμμή. Ας την πάρουμε τη γραμμή και να συνεχίσουμε. Ναι, μπρος. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σα. Λέτε για την κατάθλιψη και τα λοιπά. Εγώ θα σας κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Μάλιστα. Γιατί έχουν κατάθλιψη, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι, πώς να το πω, κάτι άνθρωποι που ζουν στη ζούγκλα, που ζουν, δεν ξέρω, που δεν έχουν ούτε σπίτια, ούτε παλάτια, ούτε τίποτα, δεν έχουν προβλήματα εκτός από το ζήν, από το να φάνε. Ωραίο αυτό που λέτε. Ωραίο, δεν είναι ωραίο? Βεβαίως. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό. Γιατί αυτοί, βλέπω τις καταθλίψεις που λένε και τα λοιπά, τις έχουν εμείς εδώ πέρα οι άνθρωποι που έχουμε τα πάντα. Και εφόσον έχουμε τα πάντα, είμαστε, να το πω τη λέξη, αχάριστοι. Έχουμε καταθλίψεις, έχουμε ναρκωτικά, έχουμε τόσα πράγματα. Ναι. Υπάρχει ψυχολογικός νόμος αυτό που λέτε. Μάλιστα. Ότι ο άνθρωπος που έχει δεν μπορεί να κατακτήσει πια. Δηλαδή φτάνει σε ένα απόγειο, τα έχει όλα και μετά δεν έχει την τάση να πάει κάπου αλλού. Μάλιστα. Γι' αυτό και στα παιδιά πρέπει σιγά σιγά να τα ανεβάζουμε. Μην τα δίνουμε όλα κατευθείαν, έτσι. Σιγά σιγά. Να τους λέμε, ας πούμε, έχεις αυτό το παιχνίδι, μπράβο, θα σου πάρω και το άλλο παιχνίδι, αν κάνεις εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Να το κατακτήσει δηλαδή το στόχο αυτό. Ναι, σωστό. Και έτσι θα μάθεις τη ζωή του να κατακτάει τους στόχους και να μην του έρχονται όλα. Ναι, ναι. Διότι, ναι, βέβαια, αν δώσει ένα παιδί τα πάντα σε ένα δωμάτιο, του δώσει όλα τα τρόφιμα, όλα τα παιχνίδια, όλα τα αυτά, θα μελαγχολήσει το παιδί. Ναι, ενώ σιγά σιγά κατακτάει ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι κατακτητικός. Δεν έχει τι να κατακτήσει.
Ενώ ο άγριος, δεν υπάρχουν τώρα άγριοι, ας πούμε στον Αμαζόνιο, θέλει να επιβιώσει, θέλει να κάνει μια καλύβα για τα παιδιά του, θέλει να ζήσει. Και έχει αυτή την επιθυμία. Αυτή η επιθυμία τον κρατάει ζωντανό και δίχως κατάσταση. Ναι, βέβαια. Έτσι, αλλιώς ξέρω... εμείς εδώ που είμαστε σε πρωτεύουσες και τα λοιπά, τα έχουμε αυτά. Εκείνο που είδα είναι ωραίο. Μια απάντηση, είναι δύσκολο το θέμα, αλλά δεν ξέρω αν σας καλύπτουμε αυτή την απάντηση. Όχι, πολύ καλά. Αλλά να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Ναι, βέβαια. Είδα στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι ποια μέρα, στην Κίνα. Στην Κίνα μαζέψανε όλα τα παιδιά που ήταν από κατάθλιψη, από ναρκωτικά, από οτιδήποτε τέτοια πράγματα, ακόμα και από εκείνοι λέει που παίζανε στα κουπιούτερ, πώς το λένε εκείνα, που έχουν τα κουπιούτεράκια και παίζουν και τα λοιπά, που ήταν αφοσιωμένα. Τα βάλανε σε ένα στρατόπεδο, παλιό στρατόπεδο, χωρίς να έχουν τηλεόραση, χωρίς τίποτα, τα ταΐζανε, τα ποτίζανε και συντηρούσαν το στρατόπεδο, δηλαδή εργαζόντουσαν. Και τα ίδια παιδιά μιλήσανε μετά από καιρό ότι είδανε μεγάλη βελτίωση. Ναι, ναι, έτσι. Που ήταν φίλοι μαζί, που ήτουσαν. Καταλάβατε τι γίνεται. Ναι, βεβαίως. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό, εγώ το είδα. Όχι, και αυτό. Δεν το είδαμε, αλλά. Δεν το παρακολούθησα αυτό. Δεν το... Αλλά... Ναι, 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 έτυχε να το δω εγώ. Σήμερα τι να παρακολουθήσει κανείς, είναι τόσες οι πληροφορίες. Μάλιστα. Που πρέπει να κρατάμε μια αντιπληροφορική ομπρέλα, που λέει ο λόγος. Να το λέω καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε τηλέφωνο και. Και ξέρετε τι μου λέει ο γιος μου, τώρα μου το λέει. Λέει γιατί ο Θεός να έχει βάλει το θάνατο, να μην ζούσαμε συνέχεια. Θα του πούμε γιατί το για παιδί, καλά, το ακούσει, καλά κάνει και ρωτάει. Ναι, 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 ακούστε ναι, ναι. Το υπόλοιπο μέρος της εκπομπής και θα απαντήσουμε. Ναι, θα απαντήσουμε. Ναι, θέλετε να σας το πω. Πέστε μας. Πείτε μας και θα απαντήσουμε, πείτε μας. Εγώ πως λέγομαι, Πέτρος λέγομαι. Και το επίθετο. Όχι, θα απαντήσουμε, λέω στην πορεία της εκπομπής, να είστε καλά, πέντε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το παιδί λέει ότι γιατί να υπάρχει ο θάνατος. Ασφαλώς και έτσι είναι, γιατί μέσα του το παιδί και κάθε νέος έχει την ανένδοτη πηγή της ζωής, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το θάνατο. Σιγά σιγά ο θάνατος είναι απότοκος της αμαρτίας του ανθρώπου και έγινε από το Θεό ο θάνατος για να μην γίνει αθάνατο το κακό. Άρα λοιπόν ο θάνατος είναι μια ευεργεσία ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς αυτό. Θέλει μια πνευματικότητα για να καταλάβει κανείς ότι ο θάνατος είναι ένα φάρμακο προς την αιώνια κακία. Σταματάει τουλάχιστον την αιώνια κακία, ο θάνατος. Και αναγεννεί κατά κάποιο τρόπο την ψυχή, η καινούργια ζωή του Χριστού, με την αθανασία. Η αθανασία όμως για κάποιους θα είναι πικρή, για κάποιους θα είναι πιο γλυκιά. Δεν υπάρχει θάνατος ουσιαστικά. Αυτό λέει και το κομμάτι του Ευαγγελίου εδώ. Ο Χριστός όταν πήγε κοντά στο κοριτσάκι του Ιαΐρου, λέει σε μια στιγμή, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Εκεί που μας είπε και ο αγαπητός κύριος της εκπομπής που μας πήρε ο φίλος, είπε το εξής, ότι καταγέλασαν αυτόν. Δηλαδή, μα τώρα αφού την είδαμε νεκρή, θα μας βγάλεις ψεύτες. Αφού την είδαμε νεκρή, δεν ανέπνεε, οι κόρες δεν μετακινούντουσαν κλπ. Όλα αυτά τα σημεία που ξέρουν από πείρα οι άνθρωποι και τα παλιά χρόνια τα ξέρανε, ότι είναι νεκρός ο άνθρωπος. Βάζανε κάποιο σαν καθρεφτάκι εδώ και βλέπανε ότι δεν υπάρχει αυτό το θόλωμα που κάνει η αναπνοή του ανθρώπου. Παρατηρούσαν τους φυγμούς κλπ. Και βλέπανε ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός. Έτσι και εκείνη και με την κοπέλα. Ίσως είχε πεθάνει και μερικές ώρες. Ο Χριστός όμως τι τους λέει. Μιλάει πιο βαθιά. Μιλάει με μια άλλη προοπτική. Με έναν άλλο τρόπο. Του λέει δεν πέθανε. Διότι ο θάνατος είναι μια συμβατική έννοια. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει τουλάχιστον ψυχικά. Αν πεθαίνει το σώμα, ο Θεός το ξαναφτιάχνει το σώμα. Η ψυχή όμως είναι αθάνατη. Επομένως, ο άνθρωπος πεθαίνει ο μισός. Αν το πούμε έτσι. Μισοπεθαμένος είναι. Δεν είναι τελείως πεθαμένος. Οι άθεοι που δεν πιστεύουν σε διάρκεια ζωής μετά θάνατον μπορούν να πούνε ότι υπάρχει τελειωτικός 100% θάνατος. Εμείς δεν λέμε τελειωτικός θάνατος, λέμε ένας ύπνος, η ψυχή υπάρχει, η ψυχή βρίσκεται εκεί και μάλιστα τις τρεις πρώτες ημέρες την πηγαίνει ο άγγελος για προσκύνη στον θρόνο του Θεού. Και μετά την επαναφέρει και 40 ημέρες βρίσκεται στη γη, σύμφωνα με τα πατερικά κείμενα και την πατερική διδασκαλία. 40 μέρες η ψυχή βρίσκεται στη γη. Γι' αυτό κάνουμε και τα 40. Στα 40 επάνω η ψυχή φεύγει τελειωτικά από τη γη. Εγκαταλείπει τελείως αυτόν τον κόσμο. Τον έχει εγκαταλείψει σωματικά την ώρα του σωματικού θανάτου. Και μετά από 40 μέρες εγκαταλείπει τη γη και πνευματικά την αφήνει, απογειώνεται και φεύγει για να πάει στον προορισμό της. Μετά για να τακτοποιηθεί εκεί που ο Θεός την έχει ορίσει. Επομένως ο θάνατος, όπως λέει και το παιδί, που δεν το ακούσαμε το παιδί, αλλά μας είπε ο Παυλάς ότι έθεσε την ερώτηση, είναι μια διακοπή αυτής της γήινης διαδρομής. Είναι, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αν δεν θυμάμαι καλά, ότι παραδίδουμε το γραπτό από ό,τι γράψαμε, τελείωσε η ώρα και πρέπει τα γραπτά να πάνε έτσι. Δεν μπορεί κανείς, τα στυλό σταματάνε να δουλεύουν εκείνη την ώρα. Βεβαίως. Στα τηλέφωνα λοιπόν της εκπομπής για τα λίγα λεπτά που έχουν απομείνει στο 211 317
211 και 211-317-02. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε, τα λίγα λεπτά που έχουν απομείνει, να μας πείτε και σήμερα την άποψή σας για το σημερινό θέμα, ότι η πίστη στον Θεό, η πίστη στους Αγίους μπορεί να σώσει, μπορεί να σώσει από την κατάθλιψη. Ναι, ασφαλώς. Υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες που ρίχνουν τον άνθρωπο στην κατάθλιψη. Οι περισσότερες παγίδες αυτές είναι πνευματικές παγίδες. Και θα ήθελα εδώ να πούμε δύο λόγια για αυτές τις πνευματικές παγίδες, τις οποίες έτσι κάποιες σημείωσα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι σήμερα η ανθρωπότητα έχει πάρει λάθος δρόμο, έχει αφήσει τον χριστιανισμό και έχει πάει στις προχριστιανικές δοξασίες, δίχως να το ξέρει, και τις φέρνουν με καινούριο μανδύα, σαν καινούρια και νέα εποχή, εποχή του υδροχώου. Συγγνώμη. Τι ήθελα να πω? Ότι είναι ευθέως αντιχριστιανικές οι θεωρίες περί μετεσαρκώσεως, περί αστρικής επιδράσεως, περί μουσικής των σφαιρών. Όχι πως δεν υπάρχει μουσική των σφαιρών, όπως την είπε ο Πυθαγόρας, υπάρχει μουσική των σφαιρών, αλλά έχουν βάλει άλλα πράγματα αυτοί και έχουν χτίσει εκεί πέρα μια δικιά τους μεταφυσική θεώρηση. Για το κάρμα και την ανταπόδοση, που είναι ινδική θεωρία προχριστιανική, είναι τελείως αντιχριστιανική θεωρία. Ο αποκρυφισμός, που είναι μια σιδερένια γροθιά του διαβόλου, για να χτυπήσει τον χριστιανισμό, ο αποκρυφισμός ακριβώς. Είναι μια αντιστροφή, όπως και η Σολομονική, είναι μια αντιστροφή ακριβώς όλων των θρησκευτικών δογμάτων. Οι αναδρομές, πως δήθεν βρίσκεται ένας άνθρωπος σε μια ζωή που ήταν προηγουμένος, και αυτό είναι αντιχριστιανική κατάσταση, περί αβατάρες και μεσιών άλλων εποχών. Ποια είναι αυτή η θεωρία? Η θεωρία είναι μασονική, την έχει διατυπώσει ο Σιρέ παλιότερα και είπε το εξής, ότι κάθε εποχή έχει το δικό της αβατάρ, το δικό της απεσταλμένο. Θέλοντας να πει ότι και ο Χριστός είναι μέσα σε ένας από αυτούς. Πράγμα το οποίο είναι και αυτό αντιχριστιανικό. Ο Χριστός δεν είναι απεσταλμένος απλώς, όπως ήταν ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ας πούμε ότι ήταν και αυτοί από το Θεό απεσταλμένοι κατά μία αποστολή, όπως και οι προφήτες. Ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος έρχεται να κάνει επέμβαση στα ανθρώπινα πράγματα. Δηλαδή, τι επέμβαση? Να δώσει την αγάπη, να δώσει τη ζωή του, να δώσει την ψυχή του, να δώσει τα πάντα για τον άνθρωπο. Και διδάσκουν και αυτοσωτηρία. Η γιόγκα, όταν ακούμε λέξη περί σάγκρα, σάγκρας, που είναι τα κέντρα, δίθεν τα. Υπάρχουν αυτά, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν, αλλά εκεί που δίνουν τις προεκτάσεις είναι το λάθος. Η σαμσάρα, κουνταλίνη, την ενέργεια δηλαδή που ανεβάζει δίθεν ο άνθρωπος με τη γιόγκα κλπ. Τον πανθεϊσμό, την κενότητα, το διαλογισμό στην κενότητα, που είναι σατανική η κενότητα, διότι ο άνθρωπος χάνει την προσωπικότητά του και δίνει όλη του τη θέληση στο κενό. Δηλαδή σε μια δύναμη την οποία δεν μπορεί να ελέγξει πια αυτός. Για τη θηλυκή αρχή, τα ελευσίνια μυστήρια, έτσι πολύ πρόχειρα τα έγραψα για να. Επάνω στο βιβλιαράκι που διάβαζα δηλαδή, για να μπορέσουμε να τα πούμε σήμερα και να τα πούμε βεβαίως και σε άλλη εκπομπή. Και στην επόμενη εκπομπή. Όποιος φίλος θέλει να κάνει ερωτήσεις πάνω σε αυτά και όσο μπορούμε να απαντήσουμε βέβαια, να μην μας βάζετε πολύ δύσκολα να τους παρακαλέσουμε. Και τα ταρό, όλοι οι γκουρού, ο διακτηνισμός, η εξωγήινη, η ουφολογία, η θεοσοφία που είναι από το Θεός Όφης και όχι από το Θεός Σοφός που λένε μερικοί, είναι από το Θεός Όφης. Είναι ο Όφης του Παραδείσου, ο πρωτόγονος Όφης, ο οποίος διδάσκει να πούμε τα δικά του. Και έχουμε 400 περίπου σέκτες εκτός εκκλησίας. Ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αντωνόπουλος, Αλευζόπουλος, έχει κάνει ένα ολόκληρο βιβλίο με 400 περίπου σέκτες, δηλαδή αντιχριστιανικές έτσι, ομάδες. Τις έχει καταγραμμένες όλες και έτσι μπορούμε να πληροφορούμεθα τι είναι χριστιανικό και τι είναι αντιχριστιανικό. Διότι ένας λόγος, με συγχωρείτε, τελειώνω να πείτε τώρα. Μας, ναι. Ένας λόγος της σημερινής κατάθλιψης είναι και αυτές οι επεμβάσεις από αυτές τις σέκτες. Είδατε πώς τους σκοτώνανε στην Αμερική με τις σέκτες αυτές. Τους δίνανε ναρκωτικά ή τους δίνανε. Τους αυτοκτονήσανε 1500 άτομα κάποτε. Βεβαίως. Δεν θυμάμαι το πώς τον λέγανε. Τον Τζόμς. Ναι, ο οποίος τους πήρε από την Αμερική και τους πήγε στην Νότια Αμερική και εκεί τους πέθανε. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι δηλητήρια αυτά και είναι αιτίες για κατάθλιψη. Πείτε μας δύο λέξεις, γιατί πάλι πιεζόμαστε τους τεχνικούς για να κλείσουμε σε ένα-δύο λεπτά. Ναι. Για το Ευαγγέλιο, μια-δύο λέξεις και να κλείσουμε, γιατί πάλι πιεζόμαστε. Λοιπόν, μεταξύ της πρώτης σκηνής του γονατιστού Ιαΐρου που ζητάει χάρη από τον Κύριο για την κόρη του και της τελευταίας σκηνής που πιάνει το χέρι της κοπέλας, η τελευταία εικόνα, και της λέει «Ταλιθά κούμι, κορίτσι σήκω», το λέει το άλλο Ευαγγέλιο τη λέξη «Ταλιθά κούμι», μεσολαβεί μια γυναίκα η οποία είναι έτσι, ακούγεται σαν με το όνομα Αιμορροούσα στο Ευαγγέλιο. Όπως καλά το ξέρετε εσείς, ήταν μια γυναίκα η οποία είχε
μια μητροραγία από ό,τι φαίνεται, επί 18-12 έτη, και δεν γινόταν καλά. Είχε φάει τα λεφτά της όλους τους γιατρούς και δεν γινόταν καλά. Και σκέφτηκε να ακουμπήσει τον Χριστό. Αλλά δεν μπορούσε να πάει κοντά και πήγε κάτω από τα πόδια των ανθρώπων και έπιασε λίγο την άκρη από το φόρεμα, από το ημάρτιο, λέει, του Χριστού. Και αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία της. Κατάλαβε το θέμα. Ο Χριστός όμως, παντογνώστης ασφαλώς, σαν Θεός, λέει: ποιος με ακούμπησε? Και του λέει ο Πέτρος: μα Κύριε, εδώ πέρα σε στριμώχνει όλος ο κόσμος γύρω-γύρω μας. Έχουν συνθλίψει, λέει. Συνθλίβουν εμάς, λέει. Δηλαδή μας πιέζουν, μας γίνεται πανικός γύρω από σένα. Ναι. Και λες: ποιος σε ακουμπάει? Όχι, λέει, κάποιος με ακούμπησε γιατί ένιωσα δύναμη να φεύγει από μένα. Δηλαδή, το ακούμπισμα της γυναίκας αυτής ήταν το ακούμπισμα της πίστεως, μια και έχουμε το θέμα της πίστεως. Με πίστη τον ακούμπησε, ενώ οι άλλοι δεν ακουμπάγανε με πίστη τον Χριστό. Απλώς συνοστιζόντουσαν και κάτι θέλανε από αυτόν. Εκείνη όμως πήγε με αυτό το σκοπό, να τον ακουμπήσει για να γίνει καλά. Και το θαύμα έγινε μέσω της πίστεως και του λέει: κόρη μου, η πίστη σου σε σωκέσαι. Όπως μας είπε και κάποιος φίλος, ότι η πίστη σώζει. Είναι το στοιχείο εκείνο η πίστη, την οποία, η πίστη στο Θεό βέβαια, όχι κάθε πίστη, η πίστη στον Ιησού Χριστό, η πίστη στην Ορθοδοξία είναι αυτή που σώζει και μας διώχνει και την κατάθλιψη και την απόγνωση, η οποία η απόγνωση είναι καθαρά σατανική εφεύρεση. Να κάνει τον άνθρωπο ότι είναι blackout, όλα είναι μαύρα γύρω του για να αυτοκτονήσει. Ενώ αν τον, εκείνη την ώρα τον διασώσει κάποιος, μετά από 2 ώρες αλλάζει. Κάτι γίνεται και αμέσως αρχίζει και ξεθοριάζει. Είναι αυτή η κακή στιγμή που λέμε, που έτυχε και σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τον Γερμανό. Αν τον είχαν εκείνη την ώρα, 2 φίλοι τον είχαν πάει κάπου, του είχαν μιλήσει, το είχαν δει, μπορούσε να πω. Βεβαίως. Και την ερχόμενη Πέμπτη, κυρία Τζακλή, θα συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό, το θέμα της κατάληψης και το θέμα της πίστης με την σύνδεση που έχει με την κατάληψη την ερχόμενη Πέμπτη. Ναι, έχει πολλά ακόμα να. Βεβαίως με πολλά στοιχεία, πολλά πράγματα και την άλλη Πέμπτη να είστε κοντά μας. Όπως ήσασταν και σήμερα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν τους αγαπητούς τηλεθεατές. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κ. Ατζακλής έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που ονομάζεται Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός, που μπορείτε λοιπόν στο 210-380-5539 στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, μαζί με τα DVD που έχετε δημιουργήσει, να τα βρει κάποιος κ. Ατζακλή. Ναι, ναι. Επείτε μας τη διεύθυνση. Είναι Ζωοδόχο Πηγή 44. Η Ορφώτη Σταυρός είναι εκεί. Ωραία, να τα βρείτε. Μπορούν να απευθυνθούν για ό,τι θέλουν και το Ευαγγέλιο, αν θέλουν. Και το Ευαγγέλιο και ναι, όλα αυτά τα οποία έχετε συγγράψει. Υπάρχουν CD και DVD. CD και DVD. MP3 δηλαδή τα λένε τώρα. Είναι πυκνή η δίσκη αυτή, 10 ωρών. Και μπορεί να προμηθευτεί με 10 δίσκους να έχει όλη την Καινή Διαθήκη. Κλείνοντας λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, βλέπετε και τα τηλέφωνα στις οθόνες για πληροφορίες για τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Βιβλία φιλοσοφικά, ψυχολογικά για το θέμα της ψυχής, του χρόνου, τη σχέση της αρχαίας φιλοσοφίας της πατρικής θεολογίας, για την πραγματική και ανώθευτη ιστορία. Τα τηλέφωνα βλέπετε και επίσης Σόλωνος 114, Πανεπιστημίου 57, σε κεντρικά βιβλιοπωλεία, στα public όλης της Ελλάδος, αλλά και στο Μαρούσι, κοντά στο ηλιακό σταθμό του Αμαρουσίου. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας και τελειώνοντας η σημερινή εκπομπή, αυτό που είπαμε είναι ότι στην καθημερινότητα, καθημερινά, ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν αόρατο πόλεμο, έναν πόλεμο μεταξύ του καλού άγγελου και του κακού, μεταξύ όλων αυτών των δυνάμεων που όταν προσπαθεί να κάνει καλές πράξεις, αγαθές πράξεις, πάντα έχει να αντιμετωπίσει σκέψεις και λογισμούς που δεν τον αφήνουν να κάνει αυτό που θέλει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά σας την ερχόμενη Πέμπτη σε 7 η ώρα. Καλό σας βράδυ.